Στον ορίζοντα επέκταση των χωρικών υδάτων και στα ανατολικά της Κρήτης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε αστυνομικό στην Κέρκυρα από πολίτη όταν του ζητήθηκε να φορέσει τη μάσκα. Φωτιά ξέσπασε δύο δίκυκλα οχήματα τις 5 το πρωί. Την πιθανότητα εμπειρισμού από πρόθεση εξετάζει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Νέα απόπειρα εξαπάτησης στον κεντρικό δήμο παρίσταναν τον αντιδήμαρχο οικονομικών προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από τους πολίτες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τετάρτης, είναι 20 του μηνός και είμαστε μαζί για απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να καταγράψουμε και σήμερα τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Μιας ειδησιογραφίας που σε κεντρικό επίπεδο το μεγάλο θέμα είναι η ορκομοσία του νέου Προέδρου του ΗΠΑ της Αμερικής, του Τζο Μπάιντεν, και σημειώστε ευτυχώς χωρίς επεισόδια, με τεράστια κλίμακα αστυνομικά μέτρα για την αποφυγή επεισοδίων και όλα αυτά τα οποία φοβόταν ότι θα μπορούσαν να συμβούν και είχαν δημοσιοποιηθεί με βάση εκθέσεις του FBI. Στην τοπική ειδησιογραφία και στην καθημερινότητά μας είδατε, πήρατε μια γεύση από τους τίτλους ειδήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά στην ροή του δελτίου μας έως τις 9 και 25 πρώτα λεπτά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από της πανδημίας. Η επιστροφή στην κανονικότητα αφενός, τα εξελισσόμενα και θα λέει κανείς δυναμικά από ένα σημείο και μετά, την προσπάθεια του εμβολιασμού, συνθέτουν την εικόνα της πανδημίας, μαζί με αυτά όμως και την αναγκαιότητα για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βιώνουν ένα πολύ, ίσως όχι ισχυρό, μόνο σοκαριστικό lockdown και απειλούνται με κλείσιμο. Τα δεδομένα λοιπόν αυτά τα έχουμε συνθέσει στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Με τη χώρα να βρίσκεται 2,5 μήνες σε lockdown, οι επόμενες κινήσεις για σταδιακό και προσεκτικό άνοιγμα είναι στο τραπέζι. Όλα θα κριθούν από τα δεδομένα των επόμενων ημερών. Τα δημοτικά άνοιξαν την προηγούμενη εβδομάδα και τα καταστήματα μαζί με τα κομμωτήρια και τα λοιπά λειτουργούν από την περασμένη Δευτέρα. Οι επόμενες κινήσεις για μεγάλα ανοίγματα στις κοινωνικές δραστηριότητες θα κριθούν αφού οι επιδημιολόγοι έχουν στα χέρια τους τα επιδημιολογικά δεδομένα των 2 επόμενων εβδομάδων. Το ενδιαφέρον όλων, τόσο της κυβέρνησης όσο και των πολιτών, στρέφεται στο άνοιγμα των υπόλοιπων βαθμίδων εκπαίδευσης και στην εστίαση. Όπως όλα δείχνουν, η απόφαση για τα σχολεία θα ληφθεί αφού οι επιστήμονες θα έχουν στα χέρια τους τα επιδημιολογικά δεδομένα 2 εβδομάδων. Το πιθανότερο είναι γυμνάσια και λύκεια να ανοίξουν από την 1η Φεβρουαρίου. Η εστίαση θα ακολουθήσει λογικά σε επόμενη ημερομηνία μέσα στο Φεβρουάριο. Σε ό,τι αφορά στην εστίαση, συζητείται έντονα να ανοίξουν αρχικά μόνο οι εξωτερικοί χώροι, ενώ δεν συζητείται προς το παρόν το άνοιγμα των μπαρ. Στο τραπέζι έχει τεθεί και το άνοιγμα των χιονοδρομικών αλλά και των μετακινήσεων από νομό σε νομό. Συγκεκριμένα, συζητείται να μπορούν να διασχίσουν τα σύνορα των νομών όσοι έχουν αποδεκτικό κράτηση σε καταλήμματα σε περιοχές με χιονοδρομικά ή ακόμα και κράτηση για ενοικίαση εξοπλισμού όπου είναι δυνατό. Το θέμα των χιονοδρομικών αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Να σημειωθεί ότι και να δοθεί το πράσινο φως για τα χιονοδρομικά δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσουν και τα σαλέ. Θα ανοίξουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον μόνο οι αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης, το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί πράσινο φως για το ψάρεμα και το κυνήγι, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το θέμα του ανοίγματος των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης που θα δώσει όθηση σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους τους επόμενους μήνες επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Μέγκα, η βεντάλια των νέων μέτρων στήριξης θα είναι η εξής. Εντός Ιανουαρίου θα έρθει ένα νέο εγκυοδοτικό πρόγραμμα για τη δανειοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 30 έως 50.000 ευρώ, με το 90% του δανείου να είναι εγγυημένο από το δημόσιο. Θα ωφεληθούν επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ορθοποδήσει. Μετά το Φεβρουάριο, ενδεχομένως Μάρτιο ή και τον Απρίλιο, θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα τρίμηνης κρατικής επιδότησης για επιχειρηματικά δάνεια. Με το πρόγραμμα αυτό θα επιδοτούνται μόνο οι τόκοι δανείων που λαμβάνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασική προϋπόθεση είναι τα δάνεια να είναι εξυπηρετούμενα. Προς το Μάιο θα ακολουθήσει ένα νέο πρόγραμμα γέφυρα. Το γέφυρα 2 θα αφορά επιχειρηματικά δάνεια μικρών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων. Θα επιδοτούνται δόσεις και τόκοι. Θα προβλέπει 9 μήνη επιδότηση με ανώτατο ύψος επιδότησης 90% για τους πράσινους, δηλαδή τους συνεπείς δανειολήπτες, κλιμακωτή επιδότηση ένα τρίμηνο, ενώ θα έχει περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν πληγεί από την πανδημία. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, τα μέτρα στήριξης που βρίσκονται στο τραπέζι είναι ενίσχυση του προγράμματος επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας. Έχουν γίνει μόνο 10.000 προσλήψεις μέχρι στιγμής. Νέα προγράμματα κατάρτισης, επιδότησης φορών εργαζομένων, κυρίως στην εστίαση.
Κυρίες και κύριοι, πάμε στην αίθουσα σύνταξης και πάμε στον Βαγγέλη Καποδίστρια να δούμε τα δεδομένα τα οποία δίνει σήμερα ο ΔΥ από την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, κύριε. Δεν έχουμε σοκαριστικά στοιχεία στην Ελλάδα, αλλά έχουμε σοκαριστικά στοιχεία από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έβλεπα μάλιστα στην Πορτογαλία, όπου εκεί μια χώρα με αντίστοιχα πληθυσμιακά δεδομένα έχει αύξηση θανάτων 40% μέσα σε μία μέρα. Πάμε λοιπόν να μας πεις τι λέει ο ΕΟΔΗ σήμερα. Σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοινώνει 516 νέα κρούσματα. Μάλιστα. COVID-19. Ο αριθμός των διασωληνωμένων μειωμένος αλλά μεγάλος. 300 διασωληνωμένοι. Και 27. Διασωληνωμένοι δηλαδή, μιλάμε για 300 συμπολίτες μας οι οποίοι δίνουν μάχη για τη ζωή. Αυτό σημαίνει διασωλήνωση και ας το έχουμε υπόψη μας και ως αντίληψη. Ως νούμερο και ως έκφραση πια είναι λίγο τυποποιημένο και συνηθισμένο. Αλλά να συνειδητοποιούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε πολλές φορές την κατάσταση, ότι 300 άνθρωποι δίνουν σήμερα σε διάφορες μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας μας την μάχη για να ζήσουν. Και έχουμε πόσους νεκρούς? 27. 27 σήμερα, δηλαδή. Μάλιστα. Και μιας και ανέφερες για τις χώρες Ευρώπης οι οποίες δοκιμάζονται, να πούμε ότι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, όπου κατέγραψε ένα θλιβερό ρεκόρ θανάτων, γιατί σε ένα 24ωρο 1.820 άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Νομίζω αυτός ο αριθμός είναι σοκαριστικός. Είναι 1.820 άνθρωποι σε ένα 24ωρο έχασαν τη μάχη με την COVID-19. Όσον αφορά τα την υπόλοιπα περιοχή μας τώρα, η Κέρκυρα και πάλι καθαρή. Αυτό δεν απαιτεί ψυχασμό βέβαια και κάπως έτσι λειτουργήσε και το μοντέλο των λιαπάδων που μας έλεγε χθες ο πρόεδρος. Και το λέω αυτό διότι πήγε το κλιμάκιο και 66 τεστ τα οποία έκανε αρνητικά. Και το λέω αυτό γιατί ένα χωριό που φοβόταν μήπως επανεμφανιστεί κάποιο κρούσμα, δεν ήθελε να ζήσει στιγμές διασποράς. 66 δείγματα όλα αρνητικά. 65 επίσης δείγματα πάρθηκαν στο σιδάρι και πάλι όλα αρνητικά. Μάλιστα. Καθάρια πάλι και είναι καλά νέα. Αυτά είναι καλά νέα. Όχι, χρειάζεται και σημαίνει πρόληψη βασικά. Βεβαίως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο ιός στην Κέρκυρα. Προφανώς υπάρχει, προφανώς δεν έχει ανιχνευτεί σε κάποιο κρούσμα και προφανώς δεν σημαίνει αυτά τα οποία περιέγραψε προηγουμένως ως αρνητικά δεδομένα, αρνητικά δηλαδή στον εντοπισμό κρούσματος, ότι χαλαρώνουμε αυτό το οποίο έχουμε πάρει ως οδηγία και πληροφορία. Τα ατομικά μέτρα προστασίας. Μην ξεχνάμε ότι οι συμπολίτες μας είναι στη ΜΕΘ. Έτσι. Περιοχή, Βαγγέλη. Περιοχή τώρα. Μόνο στα Ιωάννινα, 5 κρούσματα COVID-19. Μάλιστα. Εκεί που δεν είχαν κανένα προχθές. Ναι. Και για την Πρέβεζα, να πω ότι πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους της περιοχής ότι αυτοί οι 21 οι οποίοι εντοπίστηκαν ήταν από τη δομή φιλοξενία στη Φιλιππιάδα. Γιατί και εμείς χθες ενημέρωση είχαμε σχολιάσει ότι φάνηκε πολύ μεγάλο θέμα. Προφανώς δεν θα τηρούνταν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Στις κλειστές δομές είναι πάντα και πιο ευάλωτες. Πιο ευάλωτες στο να. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, να πω μόνο ότι το πρόβλημα των εμβολιασμών συνεχίζεται στην Κέρκυρα. Μάλιστα. Εσίως έχουμε φτάσει στους 601 εμβολιασμούς. Σύμφωνα με το ψηφιακό πρόγραμμα, σήμερα έγιναν 210. Και το λέω αυτό γιατί από σήμερα πολίτες. Σήμερα έγιναν, συγγνώμη. 210. Έχουν μια αύξηση. Έχει σημασία το νούμερο. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα, και αυτό είναι το κλειδί της αύξησης. 210 σήμερα, σε μία μέρα όταν έχουμε 200 εμβολιασμούς, 210. Δεν είναι ένα απλό νούμερο, είναι σημαντικό νούμερο. Και δείχνει και μια αύξηση, αλλά ποιος είναι ο βασικός λόγος, είναι ότι πέρα από το νοσοκομείο, από σήμερα, ως εμβολιαστικό κέντρο, λειτουργεί και το κέντρο υγείας στο ΙΚΑ. Πολλοί πολίτες είχαν ραντεβού, πήγαν εκεί και εμβολιάστηκαν. Στο πρωί ΙΚΑ. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά τη δική μας περιοχή. Είναι εκείνη η περίφημη συμφωνία για τα 12 ναυτικά μίλια με την Ιταλία. Η κύρωση της συμφωνίας εξελίσσεται ως νομοθετική διαδικασία αυτή την ώρα στην Βουλή των Ελλήνων. Επικυρώθηκε και τυπικά στην σημερινή ονομαστική ψηφοφορία από τη Βουλή η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο σε μια συνεδρίαση που τοποθετήθηκαν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα μία μέρα μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μελβούτ Σαβούσογλου στη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μας. Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα γαλλικά αεροσκάφη Ραφάλ, το οποίο αναμένεται να αναδείξει τη σύμπλευση σχεδόν όλων των πτερήγων αλλά και να λύσει τα επόμενα βήματα. Μια πρώτη γεύση έδωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Επόμενος στόχος, άλλα λόγια, είναι η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νότια και αντολικά της Κρήτης, ενώ η συμφωνία με διπλωματικές πηγές παραμένει να φέρει το δικαίωμα της χώρας μας
η επέκταση και στο Αιγαίο. Σε κάθε περίπτωση, πιο πιθανό τη συγκεκριμένη στιγμή θεωρεί τη χώρα μας να σχεδιάσει τον τρόπο που θα προχωρήσει η επέκταση στην Κρήτη. Και αυτό διότι ναι, μένω όπως τονίζουν, η Ελλάδα διατηρεί τα δικαιώματά της, αλλά δεν θέλει να τροπιλήσει τον διάλογο με την Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει και ο νέος κύκλος διερευνητικών επαφών και συγκεκριμένα στις 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη. Το κλίμα όμως δεν προσφέρεται για μεγάλες προσδοκίες μετά τις απειλές πολέμου από την πλευρά της Άγκυρας. Πρέπει να κάνουμε μια ειδική αναφορά στην απαράδεκτη τακτική της γείτονος χώρας της Τουρκίας να απειλεί με κάζους μπέλ την Ελλάδα εφόσον αυτή ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της. Η Ελλάδα δεν αποθαρμιά κανένα δικαίωμα άλλων, αλλά ασκεί τα νόμιμα τα δικά της με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε ο Νίκος Δένδιας απαντώντας με τη σειρά του στις τουρκικές προκλήσεις. Ένα από τα θέματα τα οποία συζητούνται σχετικά με τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο είναι η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια αντίστοιχη διαδικασία για τα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Θυμίζω ότι μετά τη συνάντηση του Ανδρέας Λοβέρδος, που έχει τις εξωτερικές σχέσεις από το κίνημα αλλαγής με τον Νίκο Δένδια, το είχε αναφέρει, το έχει επιβεβαιώσει και ο Νίκος Δένδιας, αποτελεί ένα στοιχείο συζήτησης και ίσως μάλιστα με πολύ δυναμικά χαρακτηριστικά στην ατζέντα την πολιτική αυτές τις ημέρες. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτή την προοπτική. Επαναλαμβάνω, μια κρίσιμη προοπτική που θα λέει κανείς ότι είναι και το δεύτερο βήμα πριν από το τρίτο, που είναι στο Αιγαίο και στην αντιδικία εντός εισαγωγικών που έχουμε με τη γείτονα χώρα, την Τουρκία. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η δήλωση του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στην Νίκο Δένδια χθες στη Βουλή ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων όταν θα γίνει στην Κρήτη θα αφορά και το ανατολικό τμήμα της νήσου, καθώς και ο προβληματισμός που καταγράφει από όλες τις πτέρυγες όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά εν ώψη της επανέναρξης των διερευνητικών συνομιλιών στις 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, χρωμάτισαν την κοινοβουλευτική διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και μέχρι το ακροτήριο Τένερο της Πελοποννήσου. Ειδικότερα με αφορμή τις παρατηρήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Κατρούγκαλου περί έλλειψης στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης και της ύπαρξης σημαντικών αποκλήσεων σε κρίσιμα ζητήματα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, αναφέροντας μεταξύ άλλων το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στην Κρήτη και το περιεχόμενο των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας, ο κ. Δένδιας είπε. Έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός εδώ και μήνες για την επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη. Και βεβαίως περιλαμβάνει και το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης. Η Ελλάδα προετοιμάζεται και διατηρεί το κυριαρχικό της δικαίωμα για επέκταση των χωρικών υδάτων οπουδήποτε στην επικράτειά της. Οποτεδήποτε το κρίνει σωστό. Και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει δυνατότητα για τη χώρα να ασκείται διαφορετική πολιτική από την πολιτική που χαράσει ο Πρωθυπουργός στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό για τη χώρα θα είναι καταστροφικό. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται, αλλά και δεν νοείται. Με αφορμή τις αναφορές του κ. Κατρούγκαλου στην επικοινωνία και το πρόσφατο παρελθόν της Διπλωματικής Συμβούλου του Πρωθυπουργού με τον Διπλωματικό Σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου, τον κ. Καλίν, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Διπλωματική Σύμβουλο του Πρωθυπουργού υπό τη διπλωματική της ιδιότητα είναι υφιστάμενη του εκάστοτε Υπουργού Εξωτερικών. Όσον αφορά την επανέναρξη των διερευνητικών, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η χώρα μας με καθαρές θέσεις τάσεται πάντα υπέρ του διαλόγου. Τα προβλήματα είπε λύνονται με διάλογο και όχι με χρήση βίας και απειλές πολέμου. Πλήρωσε δε ότι ο διάλογος δεν αποτελεί διαπραγμάτευση και επανέλαβε ότι η διαφορά αφορά μόνο υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Για να προσθέσει, όσον αφορά την ερμηνεία των φράσεων του Πρωθυπουργού, η οποία υπονοείται ο Πρωθυπουργός, ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός, θα πειραματευόταν με την Τουρκία τα χωρικά ύδατα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό αντίκειται στη λογική. Ουδής Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, οποτεδήποτε θα διαπραγματευόταν το θέμα των χωρικών υδάτων, γιατί είναι θέμα κυριαρχίας και δεν αποτελεί θέμα διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, η ορκομοσία Biden είναι γεγονός. Έχουμε ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ. Επόμενες μέρες αναλάβουν και επίσημα τα καθηκοντά τους οι υπουργοί που έχει ήδη ανακοινώσει ο Τζο Biden. Ο νέος υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, νέος υπέξ, θα αναλάβει, επαναλαμβάνω, τα καθηκοντά του επίσημα τις επόμενες μέρες. Ήταν δεικτικός για τη γείτονά μας χώρα, για την Τουρκία, για όλη αυτή την ιστορία με τους S-400. Είναι ιονός για την πολιτική που θα ακολουθήσει η Αμερική σε αυτή την διένεξη και σε αυτή την γωνιά του πλανήτη. Κανείς δεν έχει βεβαιότητα και με βεβαιότητα δεν μπορεί να το πει. Πάντως έχει ενδιαφέρον η δήλωση και η ανάλυση. Και θα πάτε μια γεύση αυτού που ίσως και να προειδεάζει για τον τρόπο διαχείρισης της επιθετικότητας της Τουρκίας στο ρεπορτάζ.
Αυστηρός εναντί της Τουρκίας εμφανίστηκε ο νέος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Άντονι Μπλίνκεν, κατά την ακροματική διαδικασία επικύρωσης του διορισμού του από την Γερουσία. Στην πρώτη επίσημη τοποθέτησή του, ό,τι αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης Biden για τις σχέσεις με την Άγκυρα, χαρακτήρισε απαράδεκτη την επιλογή ενός λεγόμενου στρατηγικού μας εταίρου να αγοράσει το σύστημα S-300 και να εναρμονίζεται με έναν από τους μεγαλύτερους στρατηγικούς ανταγωνιστές μας, τη Ρωσία. Θα ήταν πρόημο να σπεύσει κανείς να εξαγάγει οριστικά υπερβολικά συμπεράσματα, καθώς η εξίσωση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων παραμένει σύνθετη και είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση Biden θα καταβάλει προσπάθειες να κρατήσει την Τουρκία στη Δύση. Ωστόσο, η ξεκάθαρα κριτική στάση του νέου επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, που δεν είναι τυχαία αλλά προϊόν επεξεργασίας των αρμόδιων έμπειρων στελεχών της νέας κυβέρνησης, είναι ενδεικτική των προθέσεων και στέλνει χειρά μηνύματα στην Άγκυρα, τα οποία ο Ταγί Περντογάν δεν έχει την πολυτέλεια να γνωρίσει. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι αντίκτυπο είχαν οι υπάρχουσες κυρώσεις της νομοθεσίας στην Τουρκία και να εξετάσουμε αν πρέπει να γίνουν περισσότερα, τόνισε ο κύριος Μπλίνκεν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρθουν νέα μέτρα στην περίπτωση που εκτιμηθεί ότι οι υφιστάμενες κυρώσεις δεν έχουν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο κύριος Μπλίνκεν κλήθηκε να δώσει δείγματα γραφής της πολιτικής που προτίθεται να ακολουθήσει έναντι της Τουρκίας από τον ισχυρό δημοκρατικό γερουσιαστή Ρόμπερ Μενέντες, ο οποίος θα αναλάβει πρόεδρος της Επιτροπής Σχέσεων της Γερουσίας. Εξέλιξη που παραπέμπει σε μια εξαιρετική αυστηρή στάση του Κογκρέσου έναντι του Ταγί Περντογάν. Κληθείς από τον γερουσιαστή Μενέντες να απαντηθεί αν η κυβέρνηση Biden έχει διαμορφώσει ξεκάθαρη θέση για την Τουρκία του Ταγί Περντογάν, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών ήταν σαφής. Σε τελική ανάλυση, η Τουρκία είναι μια σύμμαχος χώρα, η οποία τοποθετείται σε πολλές περιπτώσεις με τρόπο που δεν αρμόζει σε σύμμαχο. Αυτό αποτελεί μια πολύ ουσιαστική πρόκληση για μας και είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Ο κ. Μενέντες συνέδεσε την Τουρκία με την Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία, τονίζοντας ότι είναι χώρες που χωρίζουν άμεσης προσοχής, υπογραμμίζοντας τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Άγκυρας μέσω της υποστήριξης της επιθετικότητας του Αζερμπαϊτσάν στον Νακόνο Καραμπάχ και μέσω της δικής της επιθετικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο εναντίον των δημοκρατικών μας συμμάχων Ελλάδας και Κύπρου. Υπ' αυτό το πρίσμα εξέφρασε την ελπίδα ότι η κυβέρνηση Biden θα τηρήσει στεναρή στάση έναντι της αποσταθεροποίησης που φέρνει η Τουρκία στη Συρία αλλά και την εισβολή στα χωρητικά ύδατα της Κύπρου, όπως και την αμφισβήτηση και διεκδίκηση ολόκληρης της ελληνικής ΑΟΣ μέχρι την Λιβύη. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο άλλο θέμα της επικαιρότητας, το οποίο στην ελληνική κοινωνία αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία συζήτησης. Είναι οι καταγγελίες της Ολυμπιονίκου, της Σοφίας Μπεκατόρου, καταγγελίες οι οποίες έχουν ακολουθηθεί και από άλλους κορυφαίους αθλητές για συμπεριφορές και πρακτικές ανθρώπων οι οποίοι είχαν ρόλο δίκης ομοσπονδίας και γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι ανοίγει αυτό το κεφάλαιο της σεξουαλικής κακοποίησης ως αντικείμενο συζήτησης. Δεν είναι κάτι το οποίο ξενίζει την κοινωνία, λίγο πολύ. Έχει κατά καιρούς συζητηθεί και κατά καιρούς έχει μείνει στην άκρη, καθώς πέρασε η αιχμή της επικαιρότητάς του. Πάμε να δούμε τα νεότερα δεδομένα στο ρεπορτάζ. Ευθείες αναφορές όχι μόνο για τη δική της περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και για μια ακόμη αντίστοιχη επίθεση σε βάρος άλλης αθλήτριας, έκανε η Σοφία Μπεκατόρου στην κατάθεσή της στον εισαγγελέα. Η Χρυσή Ολυμπονίκης, αφού εξέδεσε όλα όσα αφορούν τη δική της καταγγελία, αναφέρθηκε ονομαστικά και σε μια ακόμη περίπτωση αθλήτριάς της από τον χώρο της ιστοπλοείας, η οποία φέρεται να έχει πέσει και αυτή θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Μάλιστα, η νέα αυτή περίπτωση σεξουαλικής επίθεσης φέρεται να έχει τελεστεί σε χρόνο που τα αποδιερεύνηση αδικήματα δεν είναι παραγεγραμμένα. Και έτσι υπάρχει δυνατότητα να αναζητηθούν στοιχεία και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Κατόπιν αυτών, η εισαγγελική έρευνα αναμένεται να διερευνηθεί και η νέα αυτή περίπτωση να μπει στο μικροσκόπιο. Θεωρείται βέβαιο ότι η συγκεκριμένη αθλήτρια θα κληθεί να καταθέσει ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να επιβεβαιώσει τις αναφορές της Σοφίας Μπεκατόρου και να μιλήσει και αυτή για τα όσα έχει υποστεί. Ο εισαγγελέας θα ολοκληρώσει τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων που ενδεχομένως να φέρουν στο φως πολλές ακόμα περιπτώσεις σεξουαλικών επιθέσεων σε αθλήτριες από παράγοντες ομοσπονδιών κλπ. Τότε θα καλέσει για εξηγήσεις το πρόσωπο ή τα πρόσωπα εκείνα που θα έχουν κατονομαστεί από τις παθούσες. Ο Λιμπονίκης κατέθεσε επί 3 ώρες στο γραφείο του εισαγγελέα με τις αποκαλύψεις που έκανε όταν πριν από 23 χρόνια είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον παράγοντα της Ομοσπονδίας Θεοπλοείας. Η κυρία Μπεκατόρου έδωσε αναλυτική κατάθεση για όσες χειρίζεται ότι υπέστη κατά τη διάρκεια της αποστολής στην Ισπανία το 1998. Γεγονός που σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει κουβαλούσε επί σειρά ετών
μην μπορώντας να το διαχειριστεί, δημοσιοποίησε σε χρόνο που ο καταγγελόμενος ως δράστης θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Σήμερα κατέθεσα για την προσωπική μου υπόθεση. Ελπίζω με αφορμή αυτήν να βγουν και άλλες γυναίκες να μιλήσουν που έχουν βιώσει τη σεξουαλική εκοπήση, έτσι ώστε να μπορέσει η κοινωνία μας να είναι πιο υγιής και να μην φοβόμαστε. Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε με τις καταγγελίες Νίκου Κλαμανάκη στη Βουλή και η συσπήρωση που κάναμε με όλους τους αθλητές, ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει στην εξυγεία στο αθλητισμό. Μειώνεται στο πλαίσιο της έρευνας, θα αξιολογηθούν όλα όσα κατέθεσε στον εισαγγελικό λειτουργό ή καταγγέλουσα και αναμένεται να αγκληθούν σε κατάθεση και άλλοι μάρτυρες. Η δικογραφία που μόλις άνοιξε είναι πιθανόν να κινητοποιήσει και άλλες γυναίκες ή άνδρες αθλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν υποστεί σεξουαλική βία στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, να προσέλθουν στον εισαγγελέα και να καταγγείλουν πρόσφατες πράξεις σε βάρος τους. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά στην δεύτερη ενότητα. Να πάρουμε και μια γεύση από τα στιγμιότυπα της ορκομοσίας του Τζο Μπάιντεν. Να σχολιάσουμε αυτήν την επικαιρότητα με τον Γέρι Παργινό. Σημειώστε ότι σήμερα έχουμε στην επικαιρότητα και μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία φαίνει ξανά στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης, εκείνη την περίφημη διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, με τον Χρήστο Καλογρίτσα να δίνει ευθέως τον Νίκο Παπά. Και όλη η συζήτηση, στην πραγματικότητα να παίρνει μια νέα τροπή και στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε σε πολύ λίγα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Καταγράφουμε και σήμερα όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν την επικαιρότητα. Το μεγάλο γεγονός ημέρα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η ορκομοσία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής. Οι ΗΠΑ είναι η υπερδύναμη του πλανήτη. Οι εξελίξεις στην δημοκρατία αυτής της χώρας είναι εξελίξεις που οπωσδήποτε αφορούν ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παραβρέθηκε στην ορκομοσία, παραβρέθηκε όμως ο αντιπρόεδρος του, ο κύριος Πένς. Όλη η διαδικασία ήταν γρήγορη και τηρήθηκαν και μέτρα ασφαλείας. Περίπου 1.000 καλεσμένοι, αραιά όμως τοποθετημένοι. Ένα κλίμα εφορίας στις ΗΠΑ, υποσχέσεις και κυρίως ελπίδες. Ελπίδες για μια χώρα η οποία ζει ιδιαίτερα στις παλιές βιομηχανικές πολιτείες το κλίμα της ύφεσης, το οποίο έχει τροφοδοτήσει όλα αυτά τα οποία το προηγούμενο διάστημα έχουμε δει, έχουμε αναλύσει και έχουμε επεξεργαστεί. Πάμε να πάρουμε λοιπόν μια γεύση από την ορκομοσία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ. Ορκίστηκε ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Λίγο νωρίτερα είχε ορκιστεί η εκλεγμένη Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, μέσα σε χειροκροτήματα. Ο Τζόζεφ Ρόμπινετ Μπάιντεν Τζούνιορ, ορκίζομαι να εκτελώ πιστά τα καθήκοντα του γραφείου του Προέδρου των ΗΠΑ και θα το κάνω όσο καλύτερα μπορώ να διατηρήσω, προστατεύσω και να υπερασπιστώ το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Ας με βοηθήσει ο Θεός. Συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε. Είχαν προηγηθεί δύο σύντομες ομιλίες γερουσιαστών και ερμηνεία του εθνικού ύμνου από την Lady Gaga. Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε το This is your land και το America is beautiful και αμέσως μετά έγινε ορκομοσία του 46ου Πρόεδρου των ΗΠΑ. Τζο Μπάιντεν από την ορκομοσία του έδειξε πως θα ακολουθήσει μια ενωτική πολιτική, τονίζοντας πως θα είναι πρόεδρος και για αυτούς που τον στήριξαν
και για αυτούς που δεν τον στήριξαν. Αυτή είναι η μέρα της δημοκρατίας, μια μέρα ιστορίας και ελπίδας, μια μέρα ανθεκτικότητας και εμπιστοσύνης. Για πολλά έτη η Αμερική έχει δοκιμαστεί και πάντοτε η Αμερική έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σήμερα γιορτάζουμε τον θρίαμβο όχι μόνο ενός υποψηφίου, αλλά ενός σκοπού, του σκοπού της δημοκρατίας. Ο λαός, η θέληση, η βούληση του λαού εισακούστηκε και βρήκαμε ανταπόκριση σε αυτό. Μάθαμε και πάλι, για ακόμη μια φορά, ότι η δημοκρατία είναι πολύτιμη, ότι η δημοκρατία είναι εύθραστη. Και φυσικά αυτή η ώρα, φίλοι μου, η δημοκρατία είναι εδώ και έχει επικρατήσει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν υπάρχει με φωνασκίες ειρήνη. Καμία πρόοδος, μόνο μίσος. Μόνο εξαντλητικός θυμός και μίνη. Κανένα έθνος δεν μπορεί έτσι να ευημερήσει. Μόνο το χάος ωφελείται. Είναι μια ιστορική στιγμή. Μια ιστορική στιγμή ενώπιον μιας κρίσης. Να είμαστε ενωμένοι. Η ένωση και η ενότητα είναι το μονοπάτι προς το μέλλον. Και πρέπει να διαβούμε αυτό το μονοπάτι ως οι Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν το κάνουμε αυτό, τότε σας εγγυώμαι ότι δεν θα αποτύχουμε. Ποτέ δεν έχουμε αποτύχει στο παρελθόν εδώ στην Αμερική, όταν δράσαμε από κοινού. Και έτσι λοιπόν, σήμερα, σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το μέρος, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Όλοι μας, ας κάνουμε μια νέα αρχή. Ας αρχίσουμε να ακούει ένας τον άλλο. Να αφουγκραζόμαστε ένας τον άλλο, να βλέπει ένας τον άλλο, να δείχνουμε σεβασμό ο ένας έναντι του άλλου. Περισχύει αυτού του έθνους. Ποια είναι, ακούστε με. Είναι η διαφωνία. Η διαφωνία δεν θα πρέπει να οδηγεί σε απώλεια της ενότητας. Και σας λέω το εξής. Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Όλους τους Αμερικανούς ανεξαιρέτως. Και σας υπόσχομαι ότι εγώ θα πολεμήσω για εκείνους που δεν με υποστήριξαν, αλλά και για εκείνους που με υποστήριξαν. Πριν από πολλούς αιώνες, στην εκκλησία μου λοιπόν, ακούστηκε το εξής. Έλεγχε ότι ο λαός είναι ένα αμάλγαμα ανθρώπων που πολεμούν για ένα σκοπό και που ορίζονται από την κοινή τους αγάπη. Ποιοι είναι οι κοινοί μας τόποι, ποια είναι τα κοινά μας πράγματα ως Αμερικανοί, τι είναι αυτό που μας ορίζει ως Αμερικανούς, νομίζω ότι το ξέρουμε αυτό. Η απάντηση είναι απλή. Η ευκαιρία, η ευκαιρία, η ασφάλεια, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η τιμή και φυσικά, ναι, η αλήθεια. Για πολλούς μήνες και εβδομάδες μάθαμε ένα οδυνηρό μάθημα. Υπάρχει μία αλήθεια και πολλά ψέματα. Ψέματα τα οποία λέγονται για εξουσία και για κέρδος. Και φυσικά εδώ έχουμε την ευθύνη και το ιερό καθήκον ως πολίτες, ως Αμερικανοί, αλλά φυσικά και ως ηγέτες. Ως ηγέτες οι οποίοι πρέπει να τιμήσουν το Σύνταγμα και να προστατεύσουν το έθνος μας, να υπερασπιστούμε αυτή την αλήθεια και να κατακεραυνώσουμε τα ψέματα. Επί τη βάση της πίστεως και έχοντας την πεποίθηση ότι ο ένας θα βοηθήσει τον άλλο. Επωφελία της χώρας που αγαπούμε με όλη μας την καρδιά. Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ και ο Θεός να ευλογεί τα στρατεύματά μας. Σας ευχαριστώ, συμπολίτες μου Αμερικανοί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν μια από τις ιστορικές στιγμές στην Αμερικανική Δημοκρατία και θα έλεγε κανείς λίγο διάστημα μετά αυτά τα απίθανα επεισόδια που είχαμε με την εισβολή στο Καπιτόλιο, δηλαδή το άβατον από ένα σημείο και μετά της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε αυτό το θέμα το οποίο τροφοδοτεί την ελληνική πολιτική ειδησιογραφία σήμερα. Και θα λέει κανείς ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές παραμέτρους, προφανώς τροφοδοτεί τη συζήτηση και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια φάση που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναδιατάσσει τις δυνάμεις του και θα λέει κανείς ότι έχουμε και τη συγκρότηση νέων πολιτικών ομάδων. Ο Νίκος Παπάς ήταν ένας από τους ισχυρούς άνδρες του συστήματος εξουσίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ο Χρήστος Καλογρίτσας, εκείνος ο επιχειρηματίας, ο οποίος είχε επιχειρήσει να πάρει μια τηλεοπτική άδεια, τον δίνει τώρα, θα λέει κανείς, πάρα πολύ κοινικά. Με μια απολογία του στον ακριτή για αυτή την υπόθεση χρημάτων που πρέπει να επιστρέψει σε έναν μεσανατολίτη επιχειρηματία, ο Χρήστος Καλογρίτσας λέει ότι αυτά ήταν χρήματα τα οποία με είχε αναγκάσει να τα πάρω και στην πραγματικότητα υπάκουαν σε ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει ο ίδιος ο Νίκος Παπάς. Περισσότερα στο βίντεο.
Τον Νίκο Παπάκα τον ονομάζει ως τον οργανωτή του σχεδίου με στόχο τη δημιουργία καναλιού ΣΥΡΙΖΑ σε νέο υπόμνημα που κατέθεσε στον εισαγγελέα ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, ο κ. Καλογρίτσας υποδεικνύει τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ ως τον άνθρωπο που οργάνωσε το σχέδιο με αφορμή τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016, που είχε ως στόχο την εξαπάτηση των συμφερόντων που εκπροσωπούσε και ενδεχομένως τη χειραγώγηση ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης και τον επηρεασμό του τηλεοπτικού κοινού. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, για πρώτη φορά ο κ. Καλογρίτσας δεν αρκείται απλά στην περιγραφή γεγονότων, αλλά αναφέρεται και σε σειρά πράξεων του Νίκου Παπά, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν από τη Βουλή. Ειδικότερα υποστηρίζει ότι στο μικροσκόπιο των αρμόδων οργάνων, σε περίπτωση που φάκελος φτάσει στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να τεθούν εξής πράξεις: δροληψία πολιτικών αξιωματούχων, παρακόλληση συναγωνισμού, παράβαση καθήκοντος, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς είχε σημαντική και καθοριστική ανάμειξη στο εν λόγω εγκληματικό σχέδιο των εγκαλούμενων, καθώς ήταν αυτός που έφερε σε επαφή όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και οργάνωσε τις κινήσεις. Κατά συνέπεια, πλέον πρέπει να ερευνηθεί η ευθύνη του ανώτερου προσώπου αναφορικά με τα εκτιθέμενα δικήματα, προκειμένου να δειχθεί η πλήρης αλήθεια και να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, αναφέρει ο Χρήστος Καλογρίτσας στο νέο υπόλοιπο. Παράλληλα, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι ο Νίκος Παπάς επιχείρησε να κατοχυρώσει μία από τις τηλεοπτικές άδειες σε πρόσωπα της επιρροής του, προκειμένου να εξυπηρετήσει συμφέροντα τα οποία και εκπροσωπούσε. Επικαλούμενος δε την νομοθεσία, προσθέτει ότι ο Νίκος Παπάς με τις ενέργειες αυτές έδεσε εμπόδια στον ελεύθερο ανταγωνισμό και έπληξε βαθύτατα την διαφάνεια και την ακεραιότητα του δημοσίου διαγωνισμού. Μολονότι η θέση που κατέχει στην δεδομένη χρονική στιγμή καθιστούσε επιτακτική την προάσπιση των συμφερόντων των διαγωνιζομένων και την διαφύλαξη των αρχών που διέπουν τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Ο επιχειρηματίας ζητεί τέλος να καταθέσουν συγκεκριμένοι μάρτυρες γεγονός που σημαίνουν τις αγγελίες πρωτοδικών, ο οποίος έχει στα χέρια του την οικογραφία πριν αποφασίσει η διάβασή της στην Βουλή, θα πρέπει να εξετάσει τα πρόσωπα αυτά και να καλέσει για συμπληρωματικές εξηγήσεις τους υπεύθυνους της Λιβανέζικης εταιρείας. Αν την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως η Νέα Δημοκρατία και το νέο κομματικό της έντυπο έχουν χάσει πια κάθε φαντασία. Για άλλη μια φορά, επαναφέρουν ξαναζεσταμένο φαγητό το σύριαλ Καλογρίτσα. Κατανόμα απολύτως, γιατί δεν υπάρχει πρωτοσέλιδο των νέων, είδηση ότι 6 στους 10 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έχουν δει μείωση στο εισόδημά τους. Κάτι τέτοιο ίσως οδηγούσε σε νέες απομακρύνσεις δημοσιογράφων, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και καταλήγει. Ωστόσο, θα ξανασκεφτούν κάποιοι νέο σενάριο επιστημονικής φαντασίας για το επόμενο διάστημα. Το πολύ κυριελέησον, το βαριέται και ο Παπάς. Όχι, ο Νίκος Παπάς. Λοιπόν, ο Γιάννης Παγινός μαζί μας. Με τον Γιάννη να σχολιάσουμε αυτή την ειδησιογραφία που σήμερα, Γιάννη, καλησπέρα, είναι μια ιστορική μέρα. Σπύρο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το οποίο ζήσαμε πριν από λίγο, περιμέναμε να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όλοι οι δημοσιογράφοι είχαμε μια μεγάλη αγωνία για το αν τα πράγματα θα κυλήσουν ήρεμα στις ΗΠΑ με την ορκομοσία Biden, καθώς το FBI και άλλες δομές ασφαλείας αυτής της μεγάλης δημοκρατίας έλεγαν ότι είναι πιθανό να έχουμε εκτεταμένα επεισόδια με εκείνους τους περίφημους που είχαν εισβάλει στο Καπιτόλιο πριν από λίγες μέρες να ετοιμάζουν αντίστοιχες κινήσεις στα Καπιτόλια πολιτιών. Αυτή η μεγάλη δημοκρατία που ούτης αμφισβητεί για το γεωγραφικό της Εύρος και οπωσδήποτε και για την πολιτική, γεωστρατηγική και οικονομική της δύναμη, μπορώ να πω ότι λαβώθηκε όχι από την είσοδο συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων στο Καπιτόλιο, αλλά επειδή έγινε και επειδή αμφισβητήθηκε η κεντρική, κύρια και κομβική πράξη της δημοκρατίας, η εκλογική διαδικασία. Μάλιστα. Αυτή στιγμή λοιπόν αμφιβάλλει ο οποιοσδήποτε για μια εκλογική διαδικασία, νομίζω ότι η δημοκρατία έχει πληγεί. Πέραν όλων τούτων, συγχαρητήρια στον εκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, του ευχόμαστε να κυβερνήσει με σύνεση, όμως κακά τα ψέματα, οι λαοί κυβερνώνται από κυβερνήσεις που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα εγώ προσωπικά κρατάμε μικρό καλάθι. Διερωτήθηκα, αγαπητέ μου φίλε, αν είμαι Έλληνας ή ο λιγοντή Αμερικάνος. Ναι. Όταν βλέπω όλα τα κανάλια σε απευθεία σύνδεση να μεταδίδουν την ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου, μπορώ να πω ότι εμέναν προσωπικά, σαν Έλληνα πολίτη, με προσέβαλε. Μάλιστα. Πάντως έχουν ενδιαφέρον και αυτά τα οποία είπε ο Άντωνι Μπλίκεν χθες σχετικά με τη γειτονική μας χώρα και την αγορά των συστημάτων
S-400 από τη Ρωσία. Μικρό καλάθι για η Τουρκία. Η Τουρκία, ναι, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην κυβέρνηση, ναι, παίζει την δική της εξωτερική πολιτική με συγκεκριμένο και κυρίως συνεχές δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Ας μην ξεχάσουμε ατυχές ότι όμως, τα ίμια, αποτυχημένο, τα ίμια αποτυχημένο, και η εισβολή στην Κύπρο, ναι, έγιναν επί προεδρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες προέδρων που εμείς είχαμε επενδύσει πάρα πολλά. Σύμφωνα. Και οι κυβερνήσεις στην Τουρκία ήταν κυβερνήσεις που εμείς οι Έλληνες τις θεωρούσαμε φύλα προσκύμενες προς την Ελλάδα και δημοκρατικές. Ναι, αλλά μην ξεχάσουμε, αλλά, Γιάννη μου, ότι ο Ντεμιρέλ, ναι, οδηγήθηκε στην Κρεμάλα. Γιατί? Διότι μία από τις κατηγορίες ήταν φύλα προσκύμενος προς την Ελλάδα. Ήταν μία από αυτές. Μία από τις μία αυτές. Λοιπόν, και ας μην ξεχάσουμε ότι σήμερα που ορκίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμβουλος του Ερντογάν, τι δηλώνει? Ότι αν μας παρακολουθήσετε, επιλέξει, παρακολουθήσετε Ευρωπαίοι, φεύγουμε και από το ΝΑΤΟ και πάμε στην Ρωσία. Είναι αυτό το οποίο όλοι οι ένικοι του Λευκού Οίκου στις ΗΠΑ, είτε είναι δημοκρατικής είτε ρεπουμπλικανικής ιδεολογικής απόχρωσης και προσέγγισης, το φοβούνται. Ναι. Είναι ένα από τα χαρτιά άση που παίζει η Άγκυρα με τους Ευρωπαίους. Και το ερώτημα είναι αν το παίζει η Άγκυρα ή ο κύριος Ερντογάν, διότι κακά τα ψέματα, οι υπερδυνάμεις έχουν πολλούς εάσους στα μανίκια τους και δεν χωρούνται έτσι γεωπολιτικές, ναι, αλλά εδώ, σφαίρες, ναι, επιρροής. Πολλούς, αλλά πάμε, Γιάννη, αυτό το χαρτί εμπλέκει στο παιχνίδι δύο υπερδυνάμεις. Σύμφωνα. Την Ρωσία. Μα ούτως ή άλλως έχουν εμπλακεί long time ago κατά το νεοελληνικό της Νέας Αμερικής. Πάμε, Γιάννη, ο Καλογρίτσας με αυτό το απολογητικό του υπόμνημα δίνει ευθέως τον Νίκο Παπά, αυτή τη φορά δηλαδή. Δεν η είναι υπόθεση απλά Καλογρίτσα το έχει υπόμνημα, δύο σκέλη. Ναι, το ένα είναι το καθαρά ποινικό, ναι, και το άλλο είναι το καθαρά πολιτικό. Ας το ποινικό στην άκρη. Αυτό είναι της δικαιοσύνης. Όχι, συνδέονται. Το διότι αν αποδειχτεί η ύπαρξη ποινικού, τότε αυτόματα αποδεικνύεται και η ύπαρξη πολιτικής σημασίας, ναι, θέματος. Ναι, απλά λέω αν ότι το ποινικό δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχει ούτε το πολιτικό. Ο Χρήστος Καλογρίτσας. Εμείς όμως κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι υπάρχει η πολιτική χρειά του όλου ζητήματος. Ναι, ναι, αν όντως συνέβη αυτό που καταγγέλει ο κύριος Καλογρίτσας, είναι κακό. Και είναι κακό όχι μόνο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για όλες τις κυβερνήσεις, πρόσεξε, που πέρασαν. Επειδή είσαι παλιός στη δημοσιογραφία, μετά και θα σου θυμίσω. Επειδή είσαι παλιός στη δημοσιογραφία, θα σου θυμίσω μερικά πράγματα. Νίκος Μπούτσης. Αλέκος Φλαμπουράρης. Μιλάω για, ναι, εκείνους τους παλιούς του κουκουέ εσωτερικού. Σκάνδαλο Κοσκοτά. Γκουγκλάρισε λίγο να δεις. Χωρίς αποδείξεις, χωρίς δικαστική απόφαση, χωρίς ετοιμιγορία της δικαιοσύνης, φωτιά και λάβρα μαζί με τον Μακαρίτη, τον Λεωνίδα Κύρκο, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, για τον Πασόκ, για την επιχειρούμενη διαπλοκή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, ναι, ο κύριος Βούτσης σιωπηλός παρατηρητής, ο κύριος Αλέκος Λαμπουράρης προσπαθεί να βγάλει από πάνω του οποιαδήποτε σχέση με την ιστορία της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Όλη τούτη εδώ η ιστορία, η οποία ξέρεις, ξέρω, καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω, ο Χρήστος Καλογρίτσας φιγουράριζε σε όλες εκδηλώσεις για τα ΜΜΕ, που μιλούσε μάλιστα και ο καλός μου φίλος Ευρωβουλευτής σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ορβανίτης, πρώτη θέση. Μπορώ τούτη να εδώ λοιπόν, τούτη εδώ η ιστορία, σχολιάσεις. Ναι. Τούτη εδώ λοιπόν η ιστορία έρχεται απέναντι σε μια ηγεσία ενός κόμματος που λέει ότι προσπαθεί να γίνει μια μεταρρυθμιστική και ανορθωτική δύναμη. Απαντώ. Με ηθικά δεδομένα. Ναι. Σχόλιο. Στον λόγο σου χρησιμοποίησες έναν προσδιορισμό. Ναι. Χωρίς δικαστική απόφαση. Είπες για τον κύριο Βούτση και για όλους όσους προέρχονται από την παλιά αριστερά. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Από την άλλη πλευρά. Χωρίς δικαστική απόφαση καταδικάζονται συγκεκριμένα άτομα. Και εγώ, ναι, λέω, αν δεν λάμψει η δικαιοσύνη, δεν, μάλιστα, μπορώ να καταδικάσω κανέναν. Κανένας δεν καταδικάζει. Πάμε στο πολιτικό. Γρήγορα. Όπως τότε,
υπήρχαν σχέσεις μεταξύ του κυρίου Παπά και του κυρίου Καλογρίτσα, αυτόματα υπήρχαν παράλληλες σχέσεις μεταξύ του συνεταίρου του κυρίου Καλογρίτσα, του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος ήταν σύμβουλος στρατηγικής πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν άσχετο. Σε άλλη όπως εταιρεία. Δεν καταδικάζομαι σε άλλη εταιρεία. Γιατί σε άλλη εταιρεία. Γιάννη μου, το στήσιμο του τηλεοπτικού σταθμού ήταν αυτοτελές. Καμία σχέση ο Θεοδωρικάκος με αυτή την ιστορία. Όντως υπάρχει. Εντάξει. Το ποινικό της όλης της ιστορίας. Το τι κάνει μια ουστα κεραμίδια εθνική οδός, κανένα λεπτό, Κορίνθων Πατρών, το σπάσιμο του μια σπρίτζι. Λιβανέζικη εταιρεία, η οποία μηνύει και λέει, παιδιά μου χρωστάτε 3 εκατομμύρια. Ναι. Ποιος τα χρωστάει, ο κύριος Καλογρίτσας. Έρχεται ο Χρήστος ο Καλογρίτσας και λέει, παιδιά, δεν χρωστάω τίποτα, διότι η σύμβαση ήταν εικονική. Λέει τα λεφτά πήγαν στον ντοκουμέντο, κύριε Γιάννη. Ποιος θα το αποδείξει όλο αυτό, αγαπητέ μου φίλε. Λέει ότι τα λεφτά πήγαν στον ντοκουμέντο. Τα έχει πει αυτά. Λέει. Μα λέει. Προφανώς λέει. Και εγώ μπορώ καλό να βράδυ. Πω ότι μου δάνεις τώρα, χρήματα μου, και μετά μου, δεν στα δίνω. Ο Καλογρίτσας που ήταν μεταξύ των οσίων της παρατάξεως, επειδή τα λέει, ξαφνικά το σύστημα τον βγάζει προδότη, τον βγάζει πουλημένο, τον βγάζει ψεύτη, τον βγάζει διαπλεκόμενο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτή η ηθική ανάταση που έχει ανάγκη η δημοκρατία δεν θα επιτευχθεί ποτέ. Εννοείται. Όμως στην δημοκρατία ένας από τους κιλοβάτες είναι η δικαιοσύνη. Σύμφωνα. Η οποία δικιάζει με το εξής αξίωμα. Μηδενή δίκη δικάσης, άμφι μύθων ακούσεις. Με λίγα λόγια να επιταχύνουν τους ρυθμούς της δικαιοσύνης για να το δούμε. Επακροατηρίο όπως η νομική επιστήμη επιτάσσει. Και αφού όλοι τούτοι είναι υπέρ της διανέπτανσης σκοτεινών υποθέσεων, γιατί ακόμα κρατάνε εκείνο το βρωμερό άρθρο περί ευθύνης υπουργών μαζί και σου. Δεν το καταργούνε, ούτως ώστε όλοι να οδεύσουν εις και το κάποιοι οχυρώνονται πίσω από αυτό. Σου θυμίζω πρόσφατα ο πολύς κύριος Παύλος Πολάκης θέλησε να οχυρωθεί πίσω από το περίφημο άρθρο. Αυτό το οποίο περιγράφεις, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η μετάλλαξη των πολιτικών ή των δρόντων στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα όταν γίνουν πολιτικοί, όταν αισθανθούν ότι είναι λιγάκι ένα κεφάλι ή μισό κεφάλι πιο ψηλά από τον μέσο κοινό πολίτη, τελικά είναι μια παθογένεια της κοινωνίας, αλλά την ίδια την υφή και το χαρακτήρα της δημοκρατίας τον θίγει, τον συντρίβει. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα μιας κοινωνίας να επιβάλλει τους όρους και τις κανόνες της ισονομίας μαζί και της ισοπολιτείας. Μαζί σου. Έτσι. Μαζί. Αυτό δεν είναι. Καλό βράδυ, ναι. Γιάννη μου. Καλό λεπτό. Βράδυ. Δεν υπάρχει λεπτό, ξέρεις την έννοια του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά στην τοπική ειδησιογραφία. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Υπάρχει αυτό το επεισόδιο το οποίο έχει προκαλέσει τεράστια εντύπωση. Ένας αστυνομικός που κάνει σύσταση σε έναν πολίτη να φορέσει τη μάσκα του, δέχεται γροθιά στο πρόσωπο. Το όλο θέμα δεν απλό, είναι πραγματικά σοβαρό και τούτη εδώ η ιστορία της ελευθεριότητας σε μια κρίση υγειονομική είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον είναι αξιοπρόσεκτο. Σε λίγα λεπτά, ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τετάρτης, είναι 20 του μηνός και είμαστε μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Καταγράφουμε την επικαιρότητα και μάλιστα αυτά τα οποία τη συνθέτουν σε τοπικό επίπεδο. Ένα επεισόδιο το οποίο έγινε σήμερα στην πόλη της Κέρκυρας είναι όχι απλά αξιοπρόσεκτο, είναι και καταγγελταίο, είναι και πολλά άλλα μαζί. Ένας αστυνομικός γροθοκοπήθηκε από έναν πολίτη όταν ο αστυνομικός του έκανε υπόδειξη να φορέσει μάσκα προστασίας προσώπου. Αυτή η ιστορία είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Θύμα ξυλοαλαρμού έπεσε ένας αστυνομικός με ποδήλατο όταν έκανε σύσταση σε πολίτη να φορέσει τη μάσκα του τις 11 το πρωί επί της οδού Ευγενείου Βουλγάρος και συγκεκριμένα απέναντι από την πλατεία Γεωργάκη. Οι αστυνομικοί ρώτησαν τον 55χρονο πολίτη για ποιο λόγο δεν φοράει μάσκα και όταν του ζήτησαν τα στοιχεία του προκειμένου να γίνει απαιτούμενος έλεγχος, εκείνος απάντησε γροθοκοπώντας τον αστυνομικό. Σε αυτό το σημείο έπεσε θύμα ξυλοδαρμού ένας αστυνομικός από ένα πολίτη ο οποίος δεν φορούσε μάσκα. Μάρτυρες οι οποίοι δεν θέλουν να μιλήσουν στην κάμερα μας μεταφέρουν την εικόνα ότι ο αστυνομικός ήταν ευγενικός και παρότεινε με πολύ
είπε ο τρόπο του πολίτη και εκείνο τον γροθοκόπησε. Επίσης, οι πολίτες που βρισκόταν στο σημείο την ώρα που εξελίχθηκε το συμβάν τονίζουν πως μετά τις γροθιές του 55χρονου πολίτη στους αστυνομικούς, στη συνέχεια τους έφτυνε στο πρόσωπο. Στο χώρο προκλήθηκε αναστάτωση με τους περίκους και τους εργαζόμενους των γύρω καταστημάτων να προσφέρουν βοήθεια στον αστυνομικό. Ο πολίτης που επιτέθηκε στον αστυνομικό συνελήφθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Ενώ ο αστυνομικός στο νοσοκομείο με την κατάσταση υγείας του να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Όπως αναμενόταν το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα σε ένα από τους πλέον εμπορικούς δρόμους της πόλης της Κέρκυρας, με την πλειοψηφία των πολιτών που μίλησε στο Start να καταδικάζει αυτό το περιστατικό. Μάλιστα, ορισμένοι κάνουν λόγο για σημεία των καιρών. Ειδικότερα, αν αναλογιστεί κανείς ότι το περιστατικό αυτό ακολούθησε αυτό το οποίο είχε συμβεί πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, όπου δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν το σταθμάρχη του μετρό. Αρχεία. Δηλαδή. Δηλαδή, ανυπακοή στα αυτονόητα καταρχήν. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι και κολούσε τον συνάνθρωπό του, τον συμπολίτη του. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό. Απλά να το πω ηλιθιότητα. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα να γίνουν. Κρίμα. Και σαν πολίτης τι συνέστημα. Πρέπει να είμαστε απέναντι στον νόμο, εντάξει. Σαν πολίτης αισθάνομαι άσχημα. Και το καταδικάζετε έτσι. Βέβαια, σίγουρα καταδικάζουμε. Αυτά τα γεγονότα δεν επιτρέπονται. Είναι ακραίο τώρα. Να ξυλοκόπησε ο πολίτης τον αστυνομικό. Ναι, ναι, έχει γίνει αυτό γιατί του είπε φόρε στη μάσκα και. Εντάξει, ο πολίτης είχε άδικο εδώ πέρα στην προηγούμενη περίπτωση. Δεν είχε λόγο να ξυλοκόπησε τον άνθρωπο. Σωστό το είπε, να φορέσει τη μάσκα. Αφού είμαστε. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Έχουν έρθει τα πράγματα, ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Βέβαια, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε περιστατικό βίας σε καμία περίπτωση. Αλλά η έντονη αυτή έτσι, η πειθαρχία και. Που ασκεί πάνω μας η πολιτεία φέρνει αυτά τα περιστατικά. Μορφή βίας, μάλιστα. Δηλαδή, το τελευταίο περιστατικό στην Αθήνα με τα δύο παιδιά, και τώρα βλέπουμε που βγαίνουν η οικογένεια να δικαιολογήσει αυτή την κατάσταση. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που δεν τη γνωρίζουμε. Βέβαια, επειδή τώρα αυτή η κατάσταση αφορά όλους μας και τη βία και την πίεση που βιώνουμε, ίσως να υπάρχει έντονο το συναίσθημα των ανθρώπων να δικαιολογήσει αυτή την πράξη. Είναι πράξη όμως η οποία δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Πάμε να δούμε τι είπε, πώς σχολίασε αυτό το γεγονός ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Κέρκυρας, ο κύριος Νίκος Μποζίκης. Το περιστατικό ξυλοδαρμού αστυνομικού στην Ευγενή Βουλγάρος από πολίτη αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας, δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νόμου Κέρκυρας Νίκος Μποζίκης, μιλώντας στο Start. Επισημαίνει επίσης πως η βία κατά των αστυνομικών είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, καλώντας την πολιτεία να μεριμνήσει. Λαμβάνεστε ότι αυτό εμπίπτει σε αυτό που καθημερινά λέμε και που είναι πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και του συνόλου των αστυνομικών, στην απόδειξη του επάγγελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο. Στην απόδειξη ότι οι αστυνομικοί καθημερινά κινδυνεύει η ζωή τους προκειμένου να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Την προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε το άτομο αυτό, γιατί από πληροφορίες μάλιστα πρόκειται και για άτομο το οποίο νοσεί ψυχικά, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω με απόλυτη σιγουριά, θα μπορούσε να φέρει και όπλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι κίνδυνο θα μπορούσε να τεθεί η ζωή των συναδέλφων. Σε κάθε περίπτωση η πολιτεία θα πρέπει να ενσκύψει στο πρόβλημα αυτό, γιατί δεν είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, είναι ένα διαχρονικό και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, η βία κατά των αστυνομικών, έτσι. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε βήμα προκειμένου να ακουστεί και η δική μας φωνή. Γιατί πολλές φορές ακούμε και καταδικάζεται η βία των αστυνομικών κατά των πολιτών, αλλά η βία των πολιτών κατά των αστυνομικών περνάει στα ψηλά. Στα αρχικά του έγινε ερώτηση για ποιο λόγο δεν φοράει μάσκα, γιατί θα μπορούσε να έχει ένα ιατρικό πιστοποιητικό που να λέει, να δικαιολογεί να κυκλοφορεί ο άνθρωπος χωρίς μάσκα. Δεν απάντησε και μάλιστα όταν του είπανε, όταν άρχισε πλέον ο έλεγχος και του ζητήσανε τα στοιχεία που πλησίασαν οι αστυνομικοί, προκειμένου να μην μπήκε σε κίνδυνο η ζωή τους σε επαφή με άτομο που θα μπορούσε να νοσεί, του ζήτησαν να φορέσει τη μάσκα του. Άντε αυτού, ο ελεγχόμενος απάντησε γροθοκοπώντας τον αστυνομικό, απρόκλητα, και στη συνέχεια
τίνοντας ακόμη και στο πρόσωπο και τους αστυνομικούς που κάναν τον έλεγχο. Όπως αναμενόταν, το περιστατικό αυτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και προκαλεί πολλά ερωτηματικά, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία είναι καθημερινά επίπεδος στο πλαίσιο της προστασίας των μέτρων κατά της COVID-19. Για τη μικρή κοινωνία της Κέρκυρας, ο Νίκος Ποζίγκης ελπίζει πως πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Επαναλαμβάνοντας όμως και πάλι πως ένα τέτοιο ζήτημα είναι απαραίτητη η παρέμβαση της πολιτείας. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και ότι δεν πρόκειται να πάρει έκταση. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά, όπως είδατε με επαγγελματισμό και με σεβασμό οι συνάδελφοί μου προέβησαν στην προσαγωγή του στο τμήμα, χωρίς καμία βιοπραγία σε βάρος του, παρά το γεγονός ότι δέχτηκαν προφυλακισμό και στη συνέχεια και επίθεση με τα χέρια, γροθοκοπήθηκε ο συνάδελφός μου και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Με λίγα λόγια, αντιλαμβάνεστε, και το ξαναλέω, για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει επίσης με σοβαρότητα και με σεβασμό και η πολιτεία να αντιμετωπίσει ανάλογα τέτοια περιστατικά. Κυρίες και κύριοι, το όλο θέμα είναι ενδιαφέρον. Θα το δούμε απόψε το βράδυ στο Υπάρχει Θέμα, στην ενημερωτική εκπομπή δηλαδή που ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα, Κυριάκο. Ο Κυριάκος Μάνεσης μαζί μας εδώ στο στούντιο για να σχολιάσουμε με τον Κυριάκο κάποια ειδησιογραφικά δεδομένα της τελευταίας στιγμής. Έχουμε απόφαση της Ιγκλήτου του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Πολύ σημαντική. Η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει να κάνει με το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Με το νόμο του κράτους πλέον. Με το νόμο του κράτους, σωστά. 1000 αστυνομικοί για την φύλαξη των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Ένα ειδικό σώμα το οποίο δεν θα έχει πυροβόλα όπλα, αλλά θα έχει γκλόμπ και χειροπέδες. Θα είναι όμως αστυνομικοί. Ναι. Λοιπόν, η φύλαξη του Πανεπιστημίου είναι δική μας αρμοδιότητα, επισημαίνει η Σύγκλιτος, που συνήλθε σε συνεδρίαση και σήμερα και εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα. Ομόφωνο. Σε τίτλους, βεβαίως. Έχει σημασία το ομόφωνο. Ναι. Σε τίτλους αναφέρει ότι ειδικότερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως πολυνησιωτικό ίδρυμα, το οποίο αναπτύσσεται χωρικά σε 4 νησιά και 5 πόλεις, διαθέτει ήδη υπηρεσίες φύλαξης, οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό, ούτως ώστε να καλύπτεται το σύνολο των υποδομών του και να εξασφαλίζεται η επίβλεψη και η προστασία του σε 24-ωρη βάση από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, πάντοτε υπό την αποκλειστική ευθύνη και εποπτεία της διοίκησης και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του, αλλά και να προλαμβάνεται η όποια εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς. Η τρέχουσα τακτική χρηματοδότηση του Ιδρύματος δεν επαρκεί για την κάλυψη της ανωτέρω επιτακτικής ανάγκης και πρέπει επιγόντως να αυξηθεί. Τώρα, για την ελεγχόμενη πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους του Πανεπιστημίου, μπορεί να συμβάλλει συμπληρωματικά στην προστασία ευαίσθητων ερευνητικών υποδομών του. Τυχόν όμως καθολική επιβολή της είναι άσκοπη αλλά και ανεφάρμοστη λόγω της ιδιαίτερης χωροθέτησης των υποδομών αυτών εντός του εκάστοτε αστικού ιστού. Αντιθέτως, απαιτούνται πρόσθετα κονδύλια για την εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού, περίφραξη των υποδομών του Ιδρύματος στο σύνολο των 4 νησιών. Καταλαβαίνω. Και φυσικά, ναι, απαιτούνται κονδύλια για προσλήψεις προσωπικού. Σε όλες τις βαθμίδες καθηγητών και όπου αλλού είναι αναγκαίο. Και του διδακτικού προσωπικού γενικότερα. Καταλαβαίνω πάντως ότι αυτή η ομόφωνη απόφαση της Ιγκλήτου του Ιωνίου Πανεπιστημίου υιοθετεί επί της ουσίας την θέση την οποία διατύπωσε πρόσφατα, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο της Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ, ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια, δεν θα έλεγα εκ διαμέτρου αντίθετη θέση με την κυβέρνηση, αλλά σε μια ακαδηματική θεώρηση των πραγμάτων, έτσι όπως συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον στα πανεπιστήμια. Κοίταξε, του λεγόμενου δυτικού κόσμου. Η υπόθεση με Κεραμέως και Χρυσοχοΐδη, ναι, να ανακοινώνουν και όπως έγινε στη συνέχεια να εγκρίνεται κιόλας ο νόμος για την φύλαξη των πανεπιστημίων, έγινε για τα 4 μεγαλύτερα της χώρας όπου κατά καιρούς παρουσιάζονται ομολογουμένως άσχημα γεγονότα. Χωρίς να σημαίνει ότι φταίει απαραίτητα η πανεπιστημιακή κοινότητα. Αποτελούμενη από φοιτητές. Έτσι. Αλλά για τα πανεπιστήμια της περιφέρειας, εδώ δεν ακούσαμε ποτέ τις πιτανικές αρχές να λένε ότι είχαν ανάλογα προβλήματα, ακόμα και σε περιόδους καταλήψεων. Μα νομίζω ότι ελάχιστα ήταν και ποτέ δεν υπήρξαν βανδαλισμοί. Ποτέ. Εξάλλου, ποτέ. Υπάρχουν και νόμοι του κράτους που επιτρέπουν υπό όρους την παρέμβαση του εισαγγελέα και της αστυνομίας. Τώρα, είναι εύκολο θέμα για έναν πρίτανη να δώσει εντολή πριν πάμε ότι στο επόμενο θέμα, γίνονται κακουργήματα στο χώρο του και να παρέμβει η αστυνομία μέσω εισαγγελέα.
Δεν είναι τόσο εύκολο. Επειδή όταν ο κύριος Φλόρος κέρδισε τις εκλογές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υπήρξαν διάφορα σχόλια ότι λίγο πολύ κέρδισε η κυβερνόσα παράταξη με τους ανθρώπους οποίους είχε φύλλα προσκύμενου σε αυτήν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αποδεικνύεται εδώ πέρα ότι το ελεύθερο πνεύμα δεν στεγάζεται. Ναι, καλά, δεν ψηφίζει μόνο στο κύριο Φλόρο. Όχι. Προφανώ υπάρχουν. Ο κύριο Φλόρο το έχει διατυπώσει και άλλοι πριν. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι και η δική του προσωπική θέση. Να πω. Ναι, ναι, τι θέλω. Καθοριστική μάλιστα. Του πριν ήταν η πάντα. Λέω λοιπόν το εξή. Ότι όταν είσαι ένα ελεύθερο άνθρωπο με όριμη αντίληψη των πραγμάτων, δεν στεγάζεσαι κομματικά και δεν έχει ανάγκη να στεγαστεί κομματικά. Το λέω αυτό για το σχόλιο. Μπορεί να πολιτεύεσαι ακαδημαϊκά. Και όχι να κομματικά ή πολιτικά. Την αντικειμενική πραγματικότητα. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι χθες σου είπα από αυτή εδώ τη θέση, σε αυτή τη ροή του δελτίου, περίμενα πως οι κυβερνητικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Κέρκυρας, θα ασχολούνταν με την υπόθεση του διαβαθμιδικού ΦΟΣΔΑ και τα καταγγελόμενα σε αυτόν. Διότι έτσι θα έκαναν πιο πλούσια σε επίπεδο ποιότητας πολιτικής στην παράταξή τους και αφετέρου δε την κοινωνία ικανή να αντιληφθεί ότι τίποτε δεν κρύβεται σε μια πραγματική δημοκρατία. Η σιωπή τους όμως έρχεται εδώ να επιδεινώσει την κατάσταση η οποία ισχύει γύρω από αυτήν την υπόθεση. Ενισχύει και η οποία είναι πολύ σοβαρή. Και το δικό μου επιχείρημα και επιμένω γι' αυτό ότι πίσω από αυτή την ιστορία διακυβεύεται η συνοχή της περιφέρειας. Και αν δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, φαίνω και την τεκμηρίωση. Για να μείζουν θέμα για την Κεφαλονιά, στον φορέα, ψηφίζουν τρεις από τη Ζάκυνθο, τρεις από τη Ζάκυνθο, Κράτσα, Μοθωναίου και ο Δήμαρχος και ένας από την Κέρκυρα, ο αντιπεριφερειάρχης και μέλος του φορέα, ο κύριος Ιωάννου. Δηλαδή, αύριο για την Κέρκυρα, αν δεν είναι η Ιδραίου, αν δεν είναι ο Μιχαλάτος, αν δεν είναι ο Λέσης, θα αποφασίσει πάλι η Ζάκυνθος με τον Ιωάννου, όπως έγινε και για την Κεφαλονιά. Και αυτό είναι συνοχή της περιφέρειας. Όχι βέβαια. Διακόμη, όλοι μαζί αποφασίζουμε για όλους μας και το συμβιβαζόμαστε. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε ένα ακόμη θέμα. Είναι πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα. Μία φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο μοτοσυκλέτες έξω από ένα κατάστημα της Κέρκυρας ελέγχεται ως εμπρησμός. Ο Βαγγέλης Καποδίστριας έχει το ρεπορτάζ. Και ξέσπασε δύο σταθμευμένες μηχανές στην οδό Γρηγορίου Μαργκορά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Συγκεκριμένα στις 5 το πρωί η φωτιά εκδηλώθηκε στο σημείο, έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία με δύο οχήματα και 5 άντρες. Ο Σπύρος Χάνθης, ιδιοκτήτης καταστήματος, του οποίου κάηκε η βιτρίνα, περιγράφει πώς βίωσε αυτό το περιστατικό. Δεν ξέρω τι είχα τα πόδια μου. Το κάθε μυαλό το πράγμα του είναι σημαντικό να το χάνει. Ήρθαμε 6 ώρα το πρωί, μας ειδοποίησε η πυροσβεστική και είδαμε ότι είχε πάρει μια φωτιά και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή που ήρθαμε δεν είχε σβήσει. Αλλά από ό,τι μας είπε η πυροσβεστική και από πάνω οι γειτόνοι ξεκινήσανε η φωτιά από τα μηχανάκια. Επήραν φωτιά τα μηχανάκια εδώ απ' έξω και ακουγόταν διαδοχικές εκρήξεις. Κατεβήκαν κάποιοι γειτόνοι με κάποιους πυροσβεστήρους μικρούς, δεν τα καταφέρανε. Μέχρι που η πυροσβεστική την έσβησε. Αλλά με τη δυνατή φωτιά που υπήρχε από τη βενζίνα, τα πόρτα και αυτά, πήρε φωτιά και η πρόσβαση του καταστήματος. Όπως αναφέρει, το περιστατικό αυτό είναι πρωτοφανές, καθώς η επιχείρησή του δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 1968. Όπως επισημαίνει, η φωτιά επεκτάθηκε και, όπως αναφέρει, δημιούργησε προβλήματα και στις γύρω πολυκατοικίες. Έχουν πάθει και ζημιά από πάνω και τα σπίτια. Εκτός της τζαμαρίας και αυτά, έχουν πάθει και τα σπίτια από πάνω που έχουν μαυρίσει, οι ντέντες. Εμείς έχουμε περιορισμένο η χρήση φωτιάς που είναι στο βάθος, εκεί πέρα είναι το εργαστήριο. Εδώ μπροστά είναι που καθόμαστε, είναι θέσουσα υποδοχή. Δεν έχουμε μηχάνηματα και αυτά. Και είναι δύσκολο γιατί έγινε 6 ώρα το πρωί, 5 η ώρα το πρωί, εκεί γύρω-γύρω. Το γεγονός του περιστατικού έλαβε ώρα τις βραδινές ώρες δημιουργεί ερωτηματικά για το αν πρόκειται για εμπρησμό. Άνθρωποι που ζουν στην περιοχή κάνουν λόγο για ένα συχνό φαινόμενο της κλοπής βενζίνης από δίκυκλα
η οποία μπορεί να οδηγήσει στο ξέσπασμα πυρκαγιάς. Προανάκριση γενελικείται από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπου το ανακριτικό της τμήμα εξετάζει για το αν πρόκειται για εμπρησμό από αμέλεια είτε από πρόθεση. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, Θοχάρης Γιώτης, κληθεί να σχολιάσει το γεγονός, τόνισε πως αν πρόκειται για εμπρησμό από πρόθεση, είναι κάτι το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα τη Δημοτική Αρχή. Θα μας προβληματίσει εάν είναι κάποια εμπριστική ενέργεια. Αν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εάν είναι μια εμπριστική ενέργεια, φυσικά θα μας προβληματίσει για να δούμε πού οφείλεται και φυσικά. Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια έρευνα από την πυροσβεστική και πιστεύω σύντομα να έχουμε κάποια στοιχεία παραπάνω να γνωρίζουμε πού οφείλεται το περιστατικό. Φυσικά, αν είναι πυροσβεστική ενέργεια, φυσικά μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί εκεί είναι σοβαρό το θέμα τέτοια περιστατικά να λαμβάνουν χώρα στην Κέρκυρα. Κυρίες και κύριοι, είναι η δεύτερη φορά που ένας αντιδήμαρχος του Δήμου Κερκυραίων βγαίνει δημόσια και λέει ότι υπάρχει άγνωστος ή άγνωστοι, οι οποίοι στο όνομά μου επιχειρούν να εισπράξουν χρήματα, πρόκειται για απάτη. Ο Γιώργος Παντελιός σήμερα μίλησε στο Start για το όλο θέμα, έκανε δημόσια καταγγελία, προφανώς θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να πει σε όλους όσοι ενημερώνονται από αυτή την δήλωσή του ότι προσέξτε, δεν είμαι εγώ, δεν είναι δυνατό να είμαι εγώ να ζητάω χρήματα, πάμε να δούμε περισσότερα. Ακόμη ένα περιστατικό τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφηκε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, με τους δράστες να επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα παριστάνοντας τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Παντελιό. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ξεκαθαρίζει πως σε καμία περίπτωση ένας αντιδήμαρχος δεν παίρνει τηλέφωνο για να ζητήσει χρήματα, καθώς για αυτά τα ζητήματα υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Είναι τρίτη φορά, ναι, που γίνεται αυτό. Και γι' αυτό βγάλαμε και το δελτίο τύπου από το Δήμο για να, για να προσέξει ο κόσμος, δηλαδή, έτσι να το πούμε απλά. Ο Δήμος δεν κάνει ποτέ παραγγελίες τηλεφωνικά ούτε προφορικά καν. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος αντιδήμαρχος, γιατί συνέβη και τις προηγούμενες μέρες με κάποιον άλλο συνάδελφό μου, πάλι το ίδιο, δηλαδή χρησιμοποίησαν και εκείνου το όνομα ότι προτίθεται να κάνει κάποια αγορά για το Δήμο. Αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση αντιδήμαρχος να πάρει τηλέφωνο για να κάνει κάποια προμήθεια για το Δήμο, να αγοράσει τρόφιμα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για τρόφιμα ή κανένα άλλο είδος ή υλικά ή οτιδήποτε άλλο. Γίνεται πάντα με διαδικασία, περνάει η Οικονομική Επιτροπή, αναρτάται στο διαδίκτυο, κατατίθενται προσφορές, οπότε εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω και ευχαριστώ και όλα που με φιλοξενείτε στους συμπολίτες μας, να μην παραπλανώνται από τέτοια τηλεφωνήματα, πρόκειται για απάτη, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ο Δήμος να κάνει τέτοιου είδους παραγγελία τηλεφωνικά ή προφορικά. Ο τρόπος με τον οποίο δρούν οι απατεώνες είναι ο εξής. Κλείνουν μια συμφωνία τηλεφωνικά. Καταβάλουν ένα χρηματικό ποσό στο λογαριασμό του πολίτη, π.χ. 4.800 ευρώ. Στη συνέχεια τον ξαναπαίρνουν πίσω και δηλώνουν πως έγινε κάποιο λάθος και πως το κανονικό ποσό είναι 480 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν ένα μεγάλο υπόλοιπο. Όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, μέχρι στιγμής και στις τρεις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε το όνομά του, οι δράστες δεν κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα. Στις τρεις περιπτώσεις που χρησιμοποίησαν το δικό μου το όνομα, δηλαδή την Άνοιξη, το Μάρτιο, μετά το φθινόπωρο και χθες το μεσημέρι, ευτυχώς κανένας συμπολίτης μας επιχειρηματίας δεν υπέκυψε σε αυτή την απάτη, προσπάθεια εξαπάτησης. Κατάλαβε ότι πρόκειται για απατεώνες οι οποίοι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να προσπάσουν χρήματα και φυσικά δεν ανταποκρίθηκαν στην αυτή την ενέργεια που έκαναν εκείνοι. Ευτυχώς λοιπόν, τουλάχιστον υπήρχε επιχείρηση εξαπάτησης, επιχειρήθηκε εξαπάτηση και όχι δεν συντελέστηκε, ας πούμε. Άρα λοιπόν δεν έχασε κάποιος συμπολίτης μας χρήματα. Κυρίες και κύριοι, ο χώρος της εκπαιδευτικής κοινότητας βιώνει το τελευταίο διάστημα και διάφορες διαρρήξεις, ενώ βρίσκεται σε όλη αυτή την ιστορία των συζητήσεων και των καταγγελιών για τη στελέχωση με τις καθαρίστριες.
Είχαμε διάρρηξη στο Δημοτικό Σχολείο της Κορακιάνας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μια ακόμη διάρρηξη πραγματοποιήθηκε στον χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα αυτή τη φορά στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κορακιάνας. Υπενθυμίζεται πως κατά το διάστημα της εορταστικής περίοδου, τρεις συνεχόμενες μέρες, είχε πραγματοποιηθεί διάρρηξη στο γραφείο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σα και αύριο θα επισκεφτώ το σχολείο της Κάτω Κορακιάνας. Η διάρρηξη προφανώς έγινε από ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν ελάχιστα χρήματα, κάποια χρήματα. Μέσα στα σχολεία δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χαρτιά. Και υπάρχουν και υλικά, ηλεκτρονικά, τα οποία χρησιμεύουν τα σχολεία, είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των σχολείων. Από ό,τι μου εξήγησε, είναι τρίτη ή τέταρτη φορά η διευθύντρια της σχολικής μονάδας. Έχει ενημερωθεί η ασφάλεια, παρευρέθηκε η ασφάλεια. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου η ασφάλεια να διαλευκάνει αυτό το κύκλωμα, γιατί πρόκειται περί κυκλώματος, από ό,τι φαίνεται, το οποίο χτυπάει δημόσια κτίρια, όπως είναι τα σχολεία και η υπηρεσία μας, οι υπηρεσίες μας. Είναι θέμα χρόνου. Και δεν ξέρω αν είναι κύκλωμα ή αν είναι κάποιοι ελεύθεροι τοξικομανείς ή κάποιοι άλλοι. Δεν είμαι αρμόδιος να το κρίνω, αλλά υπάρχει μια εξαιρετικά καλή συνεργασία με την ασφάλεια της Κέρκυρας και με την αστυνομική διεύθυνση της Κέρκυρας. Εγώ έχω εμπιστοσύνη πάντως στην αστυνομία και θεωρώ ότι θα μας προστατεύσει ανακαλύπτοντας αυτούς οι οποίοι είναι τους επίδοξους διαρρήκτες, οι οποίοι θεωρούν ότι θα μπουν μέσα στα σχολεία και θα βρουν κάτι. Είναι λυπηρόν βέβαια αυτό, έτσι. Είναι λυπηρόν. Και βέβαια έχει γίνει και σε άλλες εποχές. Έχουν πάρει μέτρα οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και εμείς εδώ ως υπηρεσία έχουμε πάρει μέτρα. Είναι μια δύσκολα ή τραγικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αντιλαμβάνομαστε όλοι οι πολίτες και οι Κερκυραίοι ότι δεν είναι εύκολο να γίνονται δαπάνες για ισχυρά μέτρα συνεγερμού ή κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο. Αντιλαμβανόμαστε ότι εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να βιοπραγήσουμε ή να προχωρήσουμε σε αυτοδικίες, δηλαδή να περιφρουρούμε τα σχολεία, οι δάσκαλοι να κοιμούνται μέσα. Ας υποθέσουμε ότι κοιμάται κάποιος. Εγώ σκέφτηκα, ας πούμε, για να έρθω εδώ ένα-δύο βράδια να δω. Αλλά δεν έχω το δικαίωμα. Τι μπορώ να κάνω? Το μόνο που μπορώ να κάνω, αν δω κάτι, να ειδοποιήσω την αστυνομία. Τίποτε παραπάνω. Και αυτό είναι το σωστό. Να πούμε λοιπόν στους πολίτες και στους πολίτες, τους απλούς πολίτες, ότι αν καταλάβουν κάτι, τους παρακαλούμε, έστω και καθ' υποψίαν, να ειδοποιήσουν την αστυνομία εκείνη την ώρα ότι περνώντας έξω από το τάδε ή δίνα σχολείο, διαπίστωσα ότι κάποιοι προσπαθούν να μπουν μέσα. Θα τους παρακαλούσαμε να ειδοποιήσουν την αστυνομία άμεσα. Άμεσα. Προκειμένου να υπάρχει η κατά νόμον παρέμβαση. Αποτέλεσμα της διάρρηξης ήταν η σημείωση φθορών στο κηλικείο, όπου αφαιρέθηκε και ένα μικρό ποσό. Πλέον η υπόθεση έχει περάσει στην αστυνομική ασφάλεια Κέρκυρας, με την σήμανση να έχει βρεθεί στο σημείο και να παίρνει τα αποτυπώματα. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στον χώρο της εκπαίδευσης, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη μία αντιπαράθεση για αναγκαιότητες όσον αφορά τον καθαρισμό των δημοτικών σχολείων. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Χρήστος Άνθης, επιμένει. Παίρνει απάντηση και διαβεβαιώσει από την ενταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Ζερβού. Πάμε να δούμε όλο αυτό το σκηνικό και αυτά τα οποία εξελίχθηκαν σήμερα το μεσημέρι στη μεσημερινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΤΑΡΤ, στην Ηρώ Λέλα, με τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές αυτού του δημόσιου διαλόγου. Μια άλλη αντιπαράθεση ξεσπάσει μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Χρήστου Άνθη με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σχετικά με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόβλημα φαίνεται πως έχει δημιουργηθεί μετά την μη ανανέωση των συμβάσεων που έληξαν τις 31 Δεκάτου για τις σχολικές καθαρίστριες, με αποτέλεσμα η απόφαση για ωράριο 9-6 να έχει μετακινηθεί στο 10-4, κατά το οποίο, όπως δηλώνει ο κύριος Άνδης, έχει αποτέλεσμα 27 σχολεία του Κεντρικού Δήμου να μην τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένο ωράριο και αρμόδιος για αυτό το συγκεκριμένο ωράριο είναι η Δήμαρχος. Έχουμε απόφαση Δημάρχου 17 Σεπτεμβρίου του 20, όπου επικαλείται 9 σωστά σχετικά έγγραφα και ορίζει το ωράριο των καθαριστριών με αριθμό δημοσίευσης, με ΑΔΑ. Η κυρία Ζερβού θέλει να ακυρώσει τη Δήμαρχο
και να διαπραγματευτεί την απόφασή της. Εμείς τι είπαμε? Εάν υπάρχει κάτι άλλο, μπορούμε με μια νέα απόφαση να ακυρωθεί συγκεκριμένη απόφαση. Αυτήν θα την τηρήσουμε. Εάν υπάρχει άλλη απόφαση, να δούμε την άλλη απόφαση. Κάνει αυθαίρετες, επικίνδυνες και προκλητικές ερμηνείες η κυρία Ζερβούτ. Παρά τα αυτά, ο Σύλλογος διαβίβασε τα σχετικά έγγραφα στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών. Σήμερα που μιλάμε και αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας τις απαντήσεις από 20 σχολεία και συνεχίζουν μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι να έρχονται, όπου λένε ότι τα οποία σχολεία, είναι χρήσιμο να σας το πω, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι σύλλογοι διδασκόντων είναι υπόλογοι νομικά και υπεύθυνοι να εφαρμόσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο. Να ανανεώσει τις συμβάσεις ή θα μετακινήσει καθαρίστριες από τη δευτεροβάθμια. Γιατί δεν είχε ανανεώσει τις συμβάσεις μέχρι τώρα? Τι ευελπιστούσαν, ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία? Έχει ευθύνες για αυτό που δεν έκανε. Και καλεί τους διευθυντές των σχολείων και την εκπαίδευση να παρανομήσει. Δεν θα παρανομήσουν. Από την πλευρά της, ενταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιο Νήσων, Μαρία Ζερβού, μιλώντας στην εκπομπή Πρώτο Βήμα του ΣΤΑΡΤ και την Ιρώ Ελέλα, τόνισε πως τα υγειονομικά πρωτόκολλα τηρούνται, κάνοντας λόγο οι διαφορετικές ερμηνείες, ενώ ανέφερε πως το ωράριο 14.30 ισχύει ώσπου να γίνουν οι προσλήψεις των καθαριστριών που έληξε η σύμβασή του. Ήταν όταν είχαμε να διαχειριστούμε προσωπικό τις 69 που είχαμε από το Υπουργείο, σύν τις υπόλοιπες που πήραμε λόγω COVID. Mm-hmm. Όταν είχαμε λοιπόν να διαχειριστούμε όλο αυτό το προσωπικό, υπήρχε ένα ωράριο 9-6. Ωραία. Αποχώρησε αυτό το προσωπικό. Εντάξει, το οποίο θα επαναπροσλαμβάνουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Άμεσα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Περιμένουμε μια υπογραφή από την Αποκεντρωμένη και βγαίνουμε στην προκήρυξη. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα λοιπόν, αφού έφυγε αυτό το προσωπικό, έπρεπε να διαχειριστούμε αυτό που μας έμεινε. Ναι. Ωραία. Τι μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε? Ότι αυτό που θα ήταν καλύτερο ήταν να υπάρχει μια καθαρίστρια σε κάθε σχολείο. Πολύ ωραία. Μας έλειπαν καθαρίστριες. Μεταφέραμε από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια. 10 καθαρίστριες. Εντάξει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα λοιπόν προσπαθήσαμε να δούμε το ωράριο των καθαριστριών. Και για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ολοήμερα σχολεία, έτσι, η ερμηνεία είναι η εξής που δίνουμε εμείς. Ότι εφόσον όντως αυτό είναι και θα καλυφθεί με τις επόμενες προσλήψεις, μέχρι τις 10 η ώρα που γίνεται το πρώτο διάλειμμα, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εφόσον τα σχολεία είναι καθαρά από το απόγευμα, η καθαρίστρια πηγαίνει στις 10 και φεύγει στις 6.30 όπως είναι το ωράριό της από το Υπουργείο. Δηλαδή επανερχόμαστε στο αρχικό ωράριο του Υπουργείου. Το 9-6 το διευρύναμε εμείς, ανοίξαμε τη βετάλια για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και για την καλύτερη έτσι των μαθητών, την καλύτερη καθαριότητα των σχολείων. Άρα εσείς λέτε ότι αυτό το οποίο οι διευθυντές καταγράφουν ως πρόβλημα δεν υφίσταται? Σας το λέω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή τα σχολεία είναι καλυμμένα, εντάξει, 10 με 4.30. Πήρατε μια γεύση, κυρίες και κύριοι, των βασικών θεμάτων της σημερινής ειδησιογραφίας, τη ροή της καθημερινότητας, Τετάρτη 20 του μηνός, εδώ στο νησί των Φεάκων και στη γη των Ελλήνων. Αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο. Θα ακολουθήσει το διαφημιστικό διάλειμμα, προηγείται φυσικά η πρόγνωση του καιρού, και περίπου στις 8 και στις 9 και 34 πρώτα λεπτά, ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Την Πέμπτη ο καιρός στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπεται να παρουσιάσει τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός γενικά θα είναι έθριος με αραιές νεφώσεις. Τοπικά θα είναι περιορισμένη ορατότητα ή ομίχλης στις πρωινές και βραδινές ώρες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια Ηπειρωτικά νωρίς το πρωί. Στην Κέρκυρα θα παρουσιαστούν λίγες νεφώσεις αυξημένες. Οι άνεμοι απομεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ των 12 και 17 βαθμών Κελσίου.